εγώ αρχικά να πω ότι είχα εμβολιαστεί την περίοδο του καλοκαιριού που μας πέρασε δύο φορές. Είχα κάνει και τις δύο δόσεις του AstraZeneca συγκεκριμένα. Και 26 εβδόμου νόσησα για πρώτη φορά. Μετά το πιστοποιητικό μου διήρκησε, δεν θυμάμαι και 6 μήνες νομίζω, 7. Ναι, 6. Κάπου εκεί, ναι. Με αποτέλεσμα να πρέπει κάποια στιγμή να εμβολιαστώ για τρίτη φορά. Έχω κλείσει το ραντεβού μου 2 μέρες αφότου θα έλυγε το πιστοποιητικό εμβολιασμού που είχα. Δηλαδή 11 Δευτέρου έλυγε το πιστοποιητικό μου, το είχα δηλώσει 12 να κάνω την τρίτη δόση. Παρ' όλα αυτά, όπως πάρα πολλοί κόσμοι στην Κρήτη εκείνη την εποχή των γιορτών, κόλλησα εκ νέου. Ήταν 1η-1η όταν νόσησα, πρώτη χρονιά, βγήκα θετικός. Και από 1η-1η λοιπόν, περίμενα μέσω του rapid που είχα κάνει να μου βγει το πιστοποιητικό νόσησης. Πέρασαν οι πρώτες 14 μέρες. Από το gov.gr, ναι. Ακριβώς. Ναι. Το gov.gr, από την πλατφόρμα αυτή, από εκεί βγαίνει το πιστοποιητικό νόσησης. Ναι. Το θέμα είναι ότι τις πρώτες 14 μέρες δεν μπορούσα να γνωρίζω για ποιο λόγο δεν είχε βγει. Μου είπαν αυτά τις 14 να αρχίσω να ενοχλώ. Να καλώ στο 1135. Σε ποιο τηλέφωνο? Στο 1135. Ναι. Είναι το ΕΟΔΗ η γραμμή. Ναι. Κάλεσα αρκετές φορές και δηλαδή για ένα χρονικό διάστημα καθημερινά δεν μπορούσα να συνδεθώ με το 1135 για κανένα λόγο. Προσπάθησα μέσω του φορέα που διαγνώστηκα θετικός, ναι, εδώ στα Μάλια, το διαγνωστικό κέντρο, μήπως με βοηθήσουν αυτοί να εξυπηρετήσουν. Μου είπαν ότι ειλικρινά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Ως που είδα και πω είδα, 11 Δευτέρου έλυγε το πιστοποιητικό μου, επομένως έπρεπε να αρχίσω να εμβολιάζω, να διενεργώ δύο φορές την εβδομάδα για να πηγαίνω στη δουλειά, παρότι εμβολιασμένος δύο φορές και νοσήσαντας δύο φορές. Mm-hmm. Και αναγκάστηκα προχτές, επειδή δεν έβρισκα άκρη με τον ΕΟΔΗ, και πήρα στο Πεπαγνή, στο Πανεπιστημιακό Κρήτης, εδώ στο Ηράκλειο, πήρα τηλέφωνο, με εξυπηρέτησε μια πολύ γενική κυριακή. Μου έδωσε ένα τηλέφωνο και απευθύνθηκα στον ΕΟΔΗ. Από τον ΕΟΔΗ σηκώσαν μετά από όλα το τηλέφωνο και μου είπαν ότι δεν είναι προβληματικό τους, ότι φαίνεται η νόσησή μου από 1η-1η. Επίσης, να κάνω μια παρένθεση σε αυτό το κομμάτι, στο σημείο ότι δεν μπορώ ούτε να εμβολιαστώ τρίτη φορά, γιατί η νόσησή μου φαίνεται στο σύστημα. Παρ' όλα αυτά, νόσηση πιστοποιητικό δεν μπορώ να βγάλω. Προχωράμε πέρα από αυτό. Και από τον ΕΟΔΗ λοιπόν με παραπέμπουν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης λοιπόν είναι, ας πούμε, αυτή που διαχειρίζεται το gov.gr. Αρχικά από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ποιο τηλέφωνο σας έδωσαν, το θυμάστε μήπως? Αν δεν κάνω, το έχω σημειωμένο, αν θέλετε να σταθήσω μετά, δεν το θυμάμαι τώρα. Ναι, ναι. Δηλαδή σας έδωσαν ένα δεκαψήφιο νούμερο, θέλετε να πείτε? Ναι. Και εκεί σας είπαν ότι, από τον ΕΟΔΗ δηλαδή, σας είπαν φαίνεται μέσα στο σύστημα ότι εσείς έχετε νοσήσει. Πολύ σωστά. Φαίνεται δηλαδή ότι το rapid test από το διαγνωστικό που πήγατε έχει δηλωθεί, για να μην έχετε κι εσείς απορίες. Αλλά τι είναι η ώρα από τη στιγμή που φαίνεται μέσα από το σύστημα, γιατί δεν μπορεί να εκδοθεί? Μήπως δεν πήγατε σωστά στην πλατφόρμα? Δεν υπάρχει αυτό. Εφόσον μπορώ να βρω το πρώτο μου πιστοποιητικό, δηλαδή φαίνεται ακόμα η πρώτη νόσηση που είχα το καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν μου εξήγησε η κοπέλα εκεί, ότι φαίνεται, διότι η δεύτερη νόσηση δεν θεωρείται, πώς θα σας το πω, σαν να μην έχει γίνει. Ναι, δεν δηλώνεται αυτό. Ακριβώς. Ναι. Στο gov.gr δηλώνεται ότι μπορεί να σου βγάλει πιστοποιητικό. Ναι. Αυτό μου έδωσε να καταλάβω. Αυτό ποτέ έγινε. Αυτό ποτέ έγινε, είπαμε, με τι ημερομηνία? Η νόσησή μου? Όχι, όχι. Αυτό που σας είπανε. Την προηγούμενη Παρασκευή, θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι ημέρα, ημερομηνία. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα η Παπά Ευαγγέλου έλεγε ότι τέλος τα πιστοποιητικά νόσησης με επαναμόλυνση, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα σε όσους νοσούσαν για πρώτη φορά και έπαιρναν πιστοποιητικό,
που τους εξασφάλιζε δικαιώματα αντίστοιχα των εμβολιασμένων. Θυμήθηκα την είδηση της Παρασκευής και σας την αναφέρω. Ακριβώς. Όπως είπε η Επιτροπή, έχει αποφασίσει να δοθεί πιστοποιητικό μόνο σε περίπτωση επαναμόλυνσης σε μία ειδική ομάδα που περιλαμβάνει τους εμβολιασμένους πολίτες που δεν πρόλαβαν να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου κατά της COVID-19 λόγω της λοιμωξής, δηλαδή σε όσους έχουν κάνει τις δύο δόσεις και λίγο πριν την αναμνηστική βρέθηκαν εκ νέου θετικοί στον κορονοϊό. Εσείς, ουσιαστικά, βάσει των όσων λέει η Παπαευαγγέλου, σε αυτή την ιστορία είσαστε. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι στην ευχή γίνεται και γιατί δεν σας το είπανε. Μα αυτό ήθελα να σας πω και θα το πω και στο πρόβλημα, ότι αν δεν μου τα λέγατε εσείς αυτά, εγώ δεν θα ήξερα καν για την ειδική ομάδα. Δηλαδή η κοπέλα που μίλησε εγώ με το Υπουργείο, πέρα το ότι το να μου απαντήσεις ότι δεν μπορώ να βγάλω δεύτερο πιστοποιητικό νόσης, δεν μου απάντησε σε καμία άλλη ερώτηση. Το μόνο πράγμα που με παρέπεψε να κάνω είναι ή να καλέσω στο Υπουργείο Υγείας ή να κάνω το αίτημα από το gov.gr. Από το ψηφιακής διακυβέρνησης. Ωραία. Σας είπαν λοιπόν ότι δεν μπορούν να σας βοηθήσουν. Ναι, δεν μπορώ να κάνω κάτι, ότι έτσι είναι πλέον από 5 Δευτέρου συγκεκριμένα μου είπε. Ναι. Ενώ της έκανα την ερώτηση την εξής, που θα το κάνω καθένας πιστεύω, ότι εγώ έχω νοσήσει πρώτου-πρώτου. Πώς μπορώ εγώ να μην πάρω το πιστοποιητικό μου για κάτι που έχει γίνει ένα μήνα μετά για μια απόφαση. Μου λέει ίσχυε από πριν. Λέω, μάλλον έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω τι να σας πω. Εν τέλει με παρέμψε να στείλω ένα mail από το gov.gr, το οποίο δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Να δούμε μήπως γίνει από εκεί κάτι. Σας παρέμψε και να πάτε είτε στο Υπουργείο Υγείας, λοιπόν, όπως είπατε και σας διέκοψα. Ακριβώς, είτε... ναι. Ή από το gov.gr ένα mail, αυτό. Μάλιστα. Που έστειλα στα αιτήματα. Εν τω μεταξύ να τη ζητήσω τηλέφωνο για το Υπουργείο Υγείας και να μου απαντάει ότι εγώ δεν είμαι χρυσός οδηγός και κάτι τέτοια. Δηλαδή... Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σας είπε ότι δεν είναι χρυσός οδηγός. Ναι, ότι κάνω τη δουλειά μου και τα λοιπά. Εντάξει, εγώ πραγματικά δηλαδή ίσα που με το θέμα του εμβολιασμού και όλα αυτά δεν είχα κανένα θέμα. Απλά είναι αυτό που λέμε ότι είσαι σε μια θέση που πρέπει να βοηθήσεις κάποιον. Ναι. Πρέπει να του δώσεις μια απάντηση. Εγώ δηλαδή βρέθηκα σε αυτή τη θέση χωρίς να το θέλω. Δεν είναι ότι το διάλεξα, δηλαδή δεν ήθελα να εμβολιαστώ και τα τραβά όλα αυτά. Είναι μάλιστα. Ότι έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω, δεν μπορώ να βγάλω άκρη, γι' αυτό σας ενοχλώ. Δεν γινόταν αλλιώς. Μάλιστα. Είναι οι ιστορίες της καθημερινής τρέλας που μπορεί να βιώσει ο καθένας από εμάς σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το αλαλούμ των υπηρεσιών. Πότε εκδίδονται λοιπόν τα πιστοποιητικά, γιατί εκδίδονται τα πιστοποιητικά, πόσες είναι οι ημέρες αδείας, όλα αυτά αύριο, γιατί είπα ότι επικαλέστηκα γιατρό, αδυνατό πια. Βεβαιότατα την προηγούμενη εβδομάδα από τα εργατικά κέντρα μαθαίναμε ότι πιστοποιητικό νόσησης μπορεί να εκδώσει στις 14 μέρες εάν είσαι εμβολιασμένος, κάτι που καταλάβαμε από αυτά τα οποία μας είπατε, στις 22 ημέρες σε εκείνες τις περιπτώσεις που δεν είστε εμβολιασμένος. Εσείς και δύο φορές νοσήσες, αλλά και δύο φορές εμβολιασμένος και πηγαίνετε για την τρίτη. Τώρα περιμένετε για να δείτε αν μπορείτε να κάνετε την τρίτη μετά που νοσήσατε. Τώρα, ναι, σε συνεννόηση πάντα με τον γιατρό που μας παρακολουθεί κοινωνιακά, έχω αποφασίσει ότι μόλις κλείσει ο Φλεβάρης, θα πάω να το κάνω. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Νομίζω ότι έχει μειωθεί και ο χρόνος, θα πρέπει να ξέρετε. Ναι. Ακριβώς. Έτσι. Πέρα το ότι δεν μπορώ να... Δηλαδή είναι ταλαιπωρία το να κάνεις τα rapid 2-3 φορές τη εβδομάδα. Εγώ έχω και τη σχολή, έχω δύο δουλειές και δεν προλαβαίνω να τα κάνω. Δηλαδή υπάρχει και θέμα χρόνου. Και πέρα από αυτό είναι και το οικονομικό. Δηλαδή για βάλτε τώρα δύο μήνες, δύο rapid test τη εβδομάδα. Δεν είναι εύκολο. Η τιμή του στα 10 ευρώ ή παραπάνω? Τα 10 ήταν αρχικά, μετά έχει ένα φαρμακείο εδώ που είναι 6 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, για δύο μήνες, δύο rapid test για να μπορέσετε να πάτε στη δουλειά σας και στη σχολή σας. Ακριβώς. Διότι διαφορετικά δεν μπορείτε να κινηθείτε. Επειδή είτε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και η εξυπνάδα του, είτε το Υπουργείο Υγείας, είτε ο ΕΟΔΗ, είτε η διευκόλυνσή μας gov.gr σας έχει πραγματικά προκαλέσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, έτσι. Αυτή είναι η καθημερινότητά μας. Κύριε Γιώργο, ελπίζω να έχω απαντήσεις για εσάς αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλά να είστε και εσείς. Καλημέρα σας. Καλά, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.